Υπήρχαν και μέρες που έμενε στο σπίτι από το πρωί ως το βράδυ. Καθόταν σε μια πολυθρόνα με ένα τραπέζι μπροστά. Έβγαζε ένα μαντίλι από την τσέπη του και διπλωμένο όπως ήταν στα τέσσερα, το ακουμπούσε προσεκτικά στην άκρη του τραπεζιού. Το έπιανε με τα δάχτυλα να μην πέσει και ακουμπούσε εκεί πάνω το μέτωπο ή τον κρόταφό του. Και έμενε έτσι με τις ώρες, ακίνητος και αμίλητος, με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Του μιλούσαν οι σπιτικοί, αλλά δεν άκουγε. Ή αν άκουγε κάτι, σπάνια ήταν αυτό που του έλεγαν, οπότε αν απαντούσε, όσο κι αν άκουγαν εκείνοι, σπάνια καταλάβαιναν τι τους έλεγε. Μια μέρα τον τσίμπησε μια σφίκα. Ήταν η μέρα που τα παιδιά έβγαιναν με τα ξύλινα χελιδόνια τους και τραγουδούσαν από σπίτι σε σπίτι τα κάλαντα, όχι των Χριστουγέννων, της Άνοιξης. Η χελιδόνα έρχεται από τη μαύρη θάλασσα. Πήγε και ξάπλωσε. Έρχονταν οι γη του, οι κόρες του, οι φίλοι να τον δουν και η Πέρσα πάντα στο προσκεφάλι του, χωρίς τα γιατροσόπια της. Δεν είχε τίποτα ο άντρας της. Απλώς τον τσίμπησε μια σφίκα και του έφερε λίγο πυρετό. Κάλεσαν ωστόσο και έναν γιατρό, έναν νέο γεμάτο ζέση γιατρό που τότε άρχισε την σταθμιοδρομία του. Αυτός μετρούσε το σφιγμό του Χριστόφορου, κοιτώντας τους λεπτοδείκτες του ορολογιού του, αφού γκραζόταν την καρδιά του και αποφαινόταν. «Τίποτα, κύριε Χριστόφορε, τίποτα. Ο σφιγμός είναι γεμάτος και κρουστός. Η καρδιά σας, καρδιά μικρού παιδιού. Μακάρι να είχαμε όλη την κράση σας». Περνούσαν οι ημέρες, ο γιατρός ερχόταν πια ως επισκέπτης. Είχε και νόστιμες εγγονές ο Χριστόφορος, που και αυτές έβρισκαν το γιατρό νόστιμο. Σε μια από εκείνες τις επισκέψεις ο γιατρός, καθώς στάθηκε από πάνω του και ο Χριστόφορος τον κοίταξε στα μάτια με ένα θερμό ξάφνιασμα, του είπε σε έναν αυθόρμητα οικείο, πολύ οικείο τόνο: «Έλα τώρα, μην κάνεις ότι δεν με γνώρισες». Ο ξαφρωμένος δεν απάντησε, συνέχισε να τον κοιτάζει. «Δεν κατάλαβες ποιος είναι?» τον ρώτησε μια θελξικάρδια κοκκινομάλα νέα, μια εγγονή του. «Κάθε μέρα τον βλέπουμε». «Ο Μάρκος είναι», είπε ο Χριστόφορος. «Σε περίμενα, Μάρκο», είπε στον ίδιο και του έκανε χώρο να καθίσει κοντά στα πόδια του, όπου καθόταν πάντα ο γιατρός, που βέβαια δεν τον έλεγαν Μάρκο, αλλά και δεν θέλησε να του χαλάσει την καρδιά, να εναντιωθεί στα πράγματα. Άλλωστε θύμιζε η φυσιογνωμία του, προπάντως στο προφίλ, κάποιον Μάρκο κυνηγό. Και πριν φύγει, στάθηκε πάλι από πάνω του, έβαλε το χέρι στο νόμο του, όπως συνηθίζουν οι νεότεροι προς τους γεροντότερους, και παρότι γνώρισε πως δεν μιλούσε σε έναν ασθενή, του είπε σχηματίζοντας καλά τις λέξεις: «Θα θεραπευθείς, θα θεραπευθείς, αρκεί να μην το βάλεις κάτω». Ο Χριστόφορος κούνησε το κεφάλι του σαν να συμφωνούσε. «Το θέμα με μένα, Μάρκο, δεν είναι να θεραπευθώ, είναι να αναπαυθώ». Κατέβηκε από το βουνό και ο Θωμάς του Ντέμονα. Αυτός ακούμπησε στα πόδια του ένα μικρό αρνί, αρτιγέννητο. Δεν έμεινε πολλή ώρα και πριν φύγει τον ρώτησε: «Τι έχεις να μου πεις, Χριστόφορε?» Ο Χριστόφορος του είπε κάτι με τα δάχτυλα. Ο άλλος το διάβασε και έκανε μια μικρή υπόκλιση: «Εντάξει, εντάξει». Λίγη ώρα μετά, κάποια γυναίκα περνούσε απ' έξω. Έβλεπε, φαίνεται, τα παγόνια στις δόξες τους και φώναξε με μια φωνή γεμάτη ακισμούς και ρίγος: «Τα ανοίγουν τα φτερά τους, τα ανοίγουνε?» Είχε κλειστά τα μάτια του, τα άνοιξε και τα ξανάκλεισε. Είδε σε ένα επίπονο, φευγαλαίο όνειρο πως έγινε ψίχουλο και τον έτρωγαν τα πουλιά. Thank you.
Μα την τελευταία εικόνα την είδε όταν το ψίχουλο έλειψε και τα πουλιά πέταξαν.